Επειδή ξέρεις, εγώ σε θέλω σαν θεατή. Μετά εγώ δεν. Α, κάτσε το. Μετά είναι από τη θέση. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Είσαι ευχαριστημένος από τη ζωή σου? Εγώ με την Αλία δυσαρεστημένος. Είσαι δυσαρεστημένος από την Αλία, γιατί? Ναι. Γιατί είναι ένας άνθρωπος το γάμου, κάνει κουμάντο ας πούμε σε όλη την περιοχή και είναι μοναχός του. Μάλιστα. Έχει όλους τους συνταξιούχους, όλους με 1.200 ευρώ συνταξιούχους, 1.400. Άρα λοιπόν, ναι, τον κύριο Αρώνη. Ναι. Και εσείς είσαστε μαζί με τον κύριο Αρώνη ή εναντίον? Εναντίον. Και εσείς είσαστε εναντίον ή υπέρ? Εναντίον όλοι. Άρα μετά να πούμε λοιπόν το κεφάλαιο Αλία. Ναι. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Συμφωνώ. Είμαι από την τρίτη τάξη του Δημοτικού με στη θάλασσα και τα ξέρω όλα. Ας τα ακούσει, έχει περιοχή? Δεν έχει, γιατί τις πιάνουν οι τράτες. Πολλούς. Καταλαβαίνεις. Και φαγκριάχοι που λέγατε δεν τα έχουν πάει με τους δυναμίτες. Τους δυναμίτες, ναι, κάτσε με δυναμίτη συμφωνείς. Κάτσε, συγγνώμη, συγγνώμη, δηλαδή συμφωνείς οι δυναμίτες να πέφτουνε? Όχι, τους έχουν πάει με τους δυναμίτες, τα ψάρια όλα. Στην άλλη εκπομπή που είχατε κάνει, είχατε κατηγορήσει στην περιοχή μας. Όχι δικιά σας, τη Μάνη είπα. Όχι, για την Νεάπολη. Τη Μάνη είπα. Μακριά στο λαφωνή της εισαγωγής, αυτή ήταν η διαφήμιση για τον τόπο μας, κύριε Φελούρη. Εγώ το είπα αυτό? Το είπατε. Είσαι σίγουρος? Θέλεις να σε προκαλέσω να δεις το βίντεο? Δεν το είδαμε στην τηλεόραση. Με τον κύριο Αρώνη όταν ήσασταν και λέγατε. Είπα εγώ. Τα σειρώμενα καταστραφούν όλη τη θάλασσα. Τα σειρώμενα ότι καταστρέφουν, ναι, το γόνο είναι γεγονός. Παλιά πέφτουν δυναμίτες στην περιοχή. Ποια μελέτη? Ότι τρώμε φαγκλιά εισαγωγικά. Τρώμε μελέτη ότι δεν κάνουμε ζημιά. Εντάξει. Εγώ δεν είμαι αλλιεύς. Εγώ. Ναι, αλλά πήρατε θέση σε αυτό. Πήρατε επιστημονική θέση. Με συγχωρείτε, εγώ πήρα την θέση, όχι την επιστημονική, αλλά του πολίτη. Και έχω δικαίωμα να έχω και εγώ κάποια γνώμη. Αλλά είναι λαθασμένη. Θα μου την απορρίψετε εσείς τώρα. Θα σας δώσω το λόγο και να την απορρίψετε. Για τα ψάρια που. Ναι. Ο κύριος Αρώνης αυτό. Είναι στήρα, ρουφό, συναγρίδα. Άκου να δεις. Αστακό. Συγγνώμη. Κάτσε. Συγγνώμη, κάτσε. Όχι, εγώ θεωρητικά δεν πάω σε συγκεκριμένα ψάρια. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2002 έχει ξεκινήσει κάποια νομοθεσία και λέει απαγορεύονται αυτά. Παίρνουν παρατάσεις επί παρατάσεων. Κάτσε, κάτσε. Και στην Γαλλία παίρνουν παρατάσεις και στην Ιταλία παίρνουν παρατάσεις. Ναι, έχουν σταματήσει τώρα εκεί. Τελείωσε, τέλος. Δεν έχουν σταματήσει. Παιδιά, σταματήσει. Έχετε απόδειξη γι' αυτό? Έχετε απόδειξη γι' αυτό? Έτσι μου είπαν από το Υπουργείο. Μας είπαν ότι δεν έχουν σταματήσει. Δεν έχει σταματήσει στην Ιταλία κανένα. Τότε να αλλάξουμε το νόμο. Γιατί να αλλάξει? Γιατί να αλλάξει? Γιατί να αλλάξει? Δηλαδή πρέπει και καλά να σταματήσετε αυτά τα εργαλεία. Όχι ρε παιδιά, για καθίστε, γιατί έχω εγώ εργαλείο. Έχω κανένα συμφέρον προσωπικό. Συγγνώμη, στην προηγούμενη εκπομπή που είχατε κάνει, μα είχατε βγάλει. Α, την προηγούμενη εκπομπή τι είχα κάνει. Σε παρακαλώ τώρα, εδώ τι συζητάμε. Μας έχετε βγάλει σαν τους μεγαλύτερους κακούργους της Ελλάδας με αυτά τα εργαλεία. Ναι, είμαστε να ζήσουμε τις οικογένειες μας, θέλουμε. Δεν αντιλέγω. Συγγνώμη. Λέει το κράτος, οι επιστήμονες δηλαδή, αυτό εννοώ, γιατί το κράτος είμαστε όλοι κράτος. Λέει ότι σε αυτή την περιοχή, κοντά στα ρηχά δηλαδή, δεν μπορεί να πάει η αυτή να ξύνει κάτω τον πυθμένα. Εγώ το λέω. 70 μέτρα. Συγχώρεσέ με, αλλά δεν συμφωνώ έστω με αντιδικία μαζί σου. Το 70 μέτρα. Η τράτα μπορεί να λιεύει. Από 70 μέτρα. Από 70 μέτρα, ναι, μέχρι 500. 600. Τον έχεις τον νόμο? Το βασιλικό διάταγμα. Ό,τι να είναι, δεν με ενδιαφέρει. Τώρα. Ορίστε οι μελέτες. Τη Πανελλήνια Ένωση και τη Βιτζότατε. Εκτίμηση. Όπα, συγγνώμη. Εκτίμηση των επιπτώσεων τη αλληλεία με βυζόντρατα στα αλλιευτικά αποθέματα. Σε όλη την Ελλάδα. Πανελλαδική. Ωραία. Συμφωνώ. Εντάξει, υπάρχει μία μελέτη. Αλλά τώρα εγώ δεν μπορώ να τη διαβάσω βέβαια. Προ Θεού. Δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Άλλωστε. Θα το συζητήσουμε όταν θα έρθει η ώρα. Θα έρθει η ώρα του, ναι. Αλλά πάντω αυτό που λέτε. Δηλαδή. Αυτό που τραβάτε. Ναι, από 70, ορίστε. 70 μέτρα. Ο τρόπος που δουλεύει το εργαλείο. Και τον κύριο Σουβαλόνι νομίζω ότι δεν πρέπει να δουλεύει ειδικά. Έτσι έχω την εντύπωση, ρε παιδιά. Είναι λάθος πληροφορημένο. Συγγνώμη, καταρχήν να πούμε ποιο εννοούμε βυζότρατα. Μπράβο, αυτό ακριβώς που εννοούμε.
Έτσι, μπράβο. Μήπως, μήπως... ανεμότρατα λέω εγώ. Μα όταν βγήκατε στην τηλεόραση αναφερθήκατε τον κύριο Αρώνη για τις πιτζόντρες, δεν αναφερθήκατε τις ανεμότρατες. Οι ανεμότρατα εγώ ξέρω ότι κάνει ζημιά που πέφτουν κάπου τα ξύλα και σούρνουνε. Πόρτες, ναι. Αυτό τι είναι, βυζότρατα ή ανεμότρατα. Αυτά εγώ κατηγορώ. Το δηλώνω, το δηλώνω αυτή τη στιγμή μας παίρνει, δεν είναι. Μπορεί, μπορεί και ζητώ συγγνώμη. Ναι, μπορεί. Συμφωνώ, τότε θα το συζητήσουμε μετά. Δεν έχω αντίρρηση. Προσέξτε, δεν είμαι ο αλάνθαστος, εγώ δημοσιογράφος είμαι, δεν είμαι ούτε άλλοι. Όχι, δεν σας δέχτηκα. Στο σύλλογό μας και δεν μας δέχτηκατε. Όταν ήταν, ήταν μετά από εγγραφή. Η εκπομπή δεν ήταν ζωντανή. Επί τρεις εβδομάδες πέραμε τηλέφωνα και δεν μας δέχτηκατε. Εντάξει, εμείς ζητήσαμε ακρόαση και δεν μας δέχτηκατε. Για ποιο λόγο. Μονόπλευρα δηλαδή πήγατε την υπόθεση. Όχι. Μα έτσι φάνηκε. Κακός. Δεν μου λέτε, με συγχωρείτε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που συζητάμε, άμα ήθελα, δεν θα έλεγα ότι συγγνώμη, δεν το δέχομαι αυτό το θέμα. Γιατί το κάνατε όμως τότε. Δεν το έκανα, ρε παιδιά. Για καθίστε. Μπορεί να έτυχαν οι δουλειές μου, να έλειπα, ξέρω εγώ. Μια απάντηση, δεν μπορείτε να μας πείτε, ξέρετε, έχουμε πρόβλημα, θα σας μιλήσουμε αργότερα. Το είπατε στον Ζουμπουλάκη. Εμείς την γραμματέα σας, εγώ προσωπικά. Τον Ζουμπουλάκη του το είπατε. Όχι. Πήραμε την γραμματέα. Το Ζουμπουλάκη, έχετε εδώ μόνιμο ανταποκριτή. Πώς δεν στέκει, δεν το καταλαβαίνω. Ωραία, δεν μπόρεσα, δεν μπόρεσα εγώ για τον ΑΒ λόγο. Δεν είχα ιδιαίτερο. Μετά από τρεις φορές, μετά από τρεις-τέσσερις φορές, ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Έχετε υπόψη σας το τι κυνηγητό τραβάμε για όλη την αυτή. Νομίζετε ότι ότι κάθισα, κάθομαι και δεν σας δέχομαι. Έχω ιδιαίτερο λόγο. Εμάς έτσι φάνηκε, ότι κάποιο λόγο. Όχι, ζητώ συγγνώμη αν φάνηκε έτσι, αλλά δεν ήταν έτσι. Γιατί έχουμε κάτι προηγούμενο. Έχω κάτι προηγούμενο. Εγώ έχω κάτι προηγούμενο μαζί σας. Έχω. Εσείς πιστεύετε ότι έχω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Να σας πω. Δεν ξέρετε. Δεν το υποψιάζεστε τίποτα. Πολλά υποψιάζονται. Άρα, τι. Γιατί δεν μας καλέσατε. Λέτε μήπως με χρηματίζουν οι αντίπαλοι σας. Όχι, να το πούμε και αυτό. Δεν είπα εγώ αυτό. Εγώ δέχομαι οποιαδήποτε κατηγορία, αρκεί. Δεν κατηγορώ κανέναν. Λέω να μου απαντήσει γιατί δεν μας δεχτήκατε. Δεν σας δεχθήκαμε. Ναι. Δεν σας απάντησα στο τηλέφωνο γιατί έλειπα, ίσως. Διότι... και είχατε αφήσει και τηλέφωνα και τέτοια. Λάθος τότε. Συγγνώμη. Ούτε ο πρώτος είμαι, ούτε ο τελευταίος. Λοιπόν. Και αυτά είναι θέματα. Να σας επαναφέρω στην τάξη. Και αυτά είναι θέματα. Είναι οικογενειάρχες και αυτοί. Δεν είναι θέμα Υπουργείου. Έλα. Πες μου. Κύριε Φερνούρη, είχαμε ξανασυζητήσει στο... κάποια στιγμή μας είχατε φιλοξενήσει στην εκπομπή σας. Ναι. Είχα καταγγείλει την αδιαφορία για σχετικά με την καταλήψη που είχε γίνει στο δρόμο της παραλλαγής του δρόμου που πάμε για την Άγια Νικόλα. Ναι. Λάχια Άγια Νικόλα. Λοιπόν, βρήκα μια μελέτη του ΙΓΜΕ του 2002 που είχε γίνει και είχε αποφανθεί για κάποια πράξη που πρέπει να γίνουν. Δεν έχει γίνει καμία από αυτές τις πράξεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν. Μην λέμε λεπτομέρειες. Γενικά το θέλω σαν κεφάλαιο. Ναι. Και να σταματήσει ο κύριος Νομάρχης. Είναι θέμα του Νομάρχη. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύει το χωριό. Είναι θέμα του Νομάρχη και του Δήμου. Και του Δημάρχου. Άλλο Δήμαρχος, άλλο Νομάρχης. Και του Δημάρχου. Λοιπόν, θα αφήσω να ολοκληρώσω. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει. Υπάρχουν κάποια χρήματα 200.000 ευρώ. Τα 100 είναι από κάποιο άλλο τομέα από τα πύραμη. Τα άλλα 100 μας άνοιγαν ο κ. Αποστολάκος. Λοιπόν, για μια κατασκευή τείχου αντιστήριξης. Νομίζω ότι... αυτό είναι θέμα Δήμου. Θέμα Δήμου. Λοιπόν, έχουμε κολλήσει στην οριοθέτηση και στην υδραυλική μελέτη. Λένε από το Δήμο είναι πρόβλημα, λέει, της ΤΥΡΙΚ, ο κ. Μπεζεριάνος. Ο κ. Μπεζεριάνος λέει είναι πρόβλημα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Λοιπόν, το πρόβλημα αυτό πρέπει να επιληθεί άμεσα, διότι, το λέω αυτό το πράγμα, εάν γίνει κάποια καταστροφή εκεί, είναι υπεύθυνη αυτή η κυρία και κυρίως η Δημοτική Αρχή. Αυτή και η Δημοτική Αρχή. Είμαι βέβαιος ότι θέλω στη συγκεκριμένη φάση να κάνει παρέμβαση και ο εισαγγελέας. Αν είναι δυνατόν. Κινδυνεύουν σπίτια, το μισό χωριό κινδυνεύει. Πρώτον. Δεύτερον, έχουμε προβεί σε μια αγορά οικοπαίδου και το θέμα είναι, η διαδικασία είναι στις υπολογικές. Ποιοι έχουν αγοράσει. Μάλιστα.
Λοιπόν, και εδώ είναι 2,5 χρόνια. Είναι ντροπή, 2,5 χρόνια να μην διεκπαιρεωθεί.